Τίνα, τι κάνεις? Η χαρά είναι δική μου. Η χαρά είναι δική μου που είμαι μαζί σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν περίμενα ποτέ ότι κάτι που θα έλεγα τόσο αυθόρμητα στον αέρα θα γινόταν viral ξαφνικά. Έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral. Δεν υπάρχει σελίδα από φίλους του Ηρακλή στο Facebook που να μην το έχουν ποστάρει. Να ρωτήσω κάτι που είναι λίγο προσωπικό δεδομένο, αλλά συγγνώμη, πόσα αιτήματα φιλίας έχεις εδώ και δύο μέρες? Δεν ξέρω, ξαφνικά μπλόκαρε το Facebook μου. Την Κυριακή το βράδυ ήταν 617. 617 αιτήματα φιλίας. Να τα βλέπω. Έχω πάψει να μπαίνω να τα βλέπω. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει. Αλλά τους αγαπώ γιατί είναι δικοί μας, είναι Ηρακλειδείς. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη πάνω από το Καφτατζόγλιο. Ουσιαστικά στις 40 εκκλησίες ήμουν στο σύνδεσμο 40C που λένε. 40C, που λέμε εκεί πάνω. Ή 40 Churches. 40 Churches. 40 Churches ακριβώς. Αιτία όλου αυτού είναι ο αδερφός μου, ο Αντώνης ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι φανατικός Ηρακλειδέας χρόνια τώρα και στηρίζει την ομάδα της Κερκίδες. Είναι πολύ πιο φανατικός από μένα. Εγώ είμαι φύση και θέση Ηρακλής πολλά χρόνια. Την αγαπάω πολύ αυτήν την ομάδα. Θέλω να σου πω ότι είχα ταξιδέψει για το Final Four στο Βόλεϊ μέχρι και την Πράγα. Ωραίο ταξίδι. Ωραίο ταξίδι, πολύ ωραίο ταξίδι, εκπληκτική εμπειρία. Ίσως μαζί είναι με τους άλλους 7.000 τρελούς, Τίνα. Ακριβώς. Μία κι εγώ. Θέλω να σου πω ότι ο λαός του Ηρακλή είναι πολύ θερμός, είναι τελείως διαφορετικός, θεωρώ, από κάθε άλλο φιλαθλικό κοινό, φιλαθλητικό κοινό. Έχουμε κάτι διαφορετικό νομίζω. Έχουμε κάτι sick elegance, πορωμένο μαζί. Έχουμε ένα πάθος για αυτήν την ομάδα, μια αγάπη. Είπες τη λέξη. Παρόλες τις αντικσότητες, είμαστε εδώ, είμαστε εκεί. Δηλαδή, η απάντησή μου ήταν τόσο αθόρμητη στον αέρα που πραγματικά δεν περιμένω να γίνει όλο αυτό. Θα πάω τώρα σε αυτό. Δηλαδή, okay, τώρα τι λέτε τώρα. Πάντως, η περιγραφή σου ήταν... σαν να μιλάω με κάποιον οπαδό του Ηρακλή που βγαίνει κάθε μέρα, ξέρεις, σε αθλητικές εκπομπές, η περιγραφή σου ήταν μπράβο. Μπράβο, έχω να σου πω, γιατί πραγματικά ο κόσμος του Ηρακλή είναι κάτι το διαφορετικό και αντέχει και είναι ακόμα εδώ. Είναι Παναθηναϊκός, είναι φιλοϊρακλής. Ο Στεφανής ο Χρήστος, αγαπημένος. Δεν αλλάζουν αυτά εύκολα, το ξέρεις πολύ καλά. Σε κάθε περίπτωση, okay, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που την αγαπούν όλοι. Αλλά όταν ο Χρήστος ο Στεφανής ήταν στον αέρα και μιλούσε με τον ΑΕΚΣΥ, τον δικό μας διευθυντή, για τον ντέρμπι, εντάξει. Κάποια στιγμή όλα αυτά τα καταλαβήθηκα που λέγανε στον αέρα, με έκαναν να αντιδράσω αυθόρμητα και να τους πω ότι okay, εντάξει, φτάνει άλλο, Ηρακλής. Άρχισα και σου έλεγαν ποδοσφαιριστές ξένους των δύο ομάδων για το ΑΕΚ ΠΑΟ. Ναι, τώρα, εντάξει, τώρα θα και τα καταλαβήσεις. Και τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά, Ηρακλής. Τι είναι όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα, τι είναι αυτά. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε τώρα. Έχεις επιδιώξει, αν έχει τύχει, μέσω της εκπομπής, μέσω της δουλειάς σου, τα τελευταία χρόνια είσαι μόνιμα, έτσι, στην Αθήνα. Βεβαίως, ναι, να ασχοληθείς με ένα θέμα που αφορά τον Ηρακλή, έχει τύχει ή όχι, ή θα ήθελες νομίζω ότι θα ήθελα ιδανικά αυτή η ομάδα που τόσο αγαπώ να μας δίνει αφορμές για περισσότερη δημοσιότητα, δηλαδή να δίνει αφορμές να βοηθήσουμε όλοι, έτσι ώστε να έχουμε πράγματα να λέμε. Χαρά μου είναι για κάθε φορά, δηλαδή φαντάζω τώρα να λέμε για όλες τις άλλες ομάδες, πόσο δε μάλλον να λέω για τον Ηρακλή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ασχοληθεί για άλλα αθλήματα. Ας πούμε, νομίζω ότι είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή για το βόλεϊ. Mm-hmm. Μέχρι εκεί. Αλλά εντάξει τώρα. Χρειάζεστε και τις αφορμές σας. Θα αρχίσει τώρα. Τώρα που θα ανεβούμε, έτσι, αλφα, έτσι, εθνική. Καλά τα λέω. Καλά τα λες. Μακάρι να γίνει. Είμαστε 8 βαθμούς πίσω, αλλά έχουμε έναν ολόκληρο γύρο μπροστά μας, οπότε... εντάξει, τι είναι 8 βαθμοί. Θα το παλέψουμε. Τι είναι 8 βαθμοί μπροστά σε μισό πρωτάθλημα. Πόσο καιρό έχεις να πας γήπεδο, Τίνα? Πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Μη μου πεις από την Πράγα τώρα, από το 9. Μπορεί, μη σου πω και από τότε. Μπορεί να σου πω και από τότε. Εντάξει, λόγω της φύσης δουλειάς μου, δουλεύω πάνω από 12 ώρες την ημέρα, δεν προλαβαίνω να έχω αυτή τη σχέση πλέον. Επίσης ζω στην Αθήνα, οπότε δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνεις, να πηγαίνω στον γήπεδο στο αγαπημένο μου Καφτατζόγλιο ή στο αγαπημένο μου Ιβανόφιο, που κάποτε σύχναζα
πολύ συχνά. Ήσουν και μπασκετική, αλλά... ήσουν και μπασκετική, ναι. Ήμουνα και μπασκετική, ήμουν μπασκετική την γενιά του Διαμαντίδη, του Χατζητρέτα, τότε που μεσουρανούσαμε αντίστοιχα και στο μπάσκετ. Ναι, τότε ήμουνα πολύ στις κερκίδες. Κοίταξε, αλλάξαν πολλά μέσα. Υπάρχει παιχνίδι στην... όχι, ο Ηρακλής έπαιξε στα Σπάτα, οπότε... Πρέπει να βρούμε τώρα κάτι κοντά σου για να πας να δεις. Υπάρχει μπασκετικό παιχνίδι που θα γίνει, είναι ντέρμπι για την άνοδο. Ιωνικός Νικαίας Ηρακλής. Σε λίγες μέρες θα σε ενημερώσω να πας. Έμαθα πρόσφατα από τον αδερφό μου, τον Αντώνη. Ο Αντώνης ο Μιχαηλίδης είναι ούτως ή άλλως φανατικός και το παρακολουθεί αυτά. Ότι έχουμε και εδώ σύνδεσμο φίλων Ηρακλής. Βεβαίως, το Athens Club. Το Athens Club, και από όσο ξέρω, κόβουν και πίτα τώρα κάπου το Σαββατοκύριακο. Δεν με έχουν καλέσει προς το παρόν. Αλλά αν με καλέσουν με χαρά θα πάω. Τώρα, κοίταξε, υπάρχουν και κάποια μέλη. Επίσης είναι ένας φανατικός Ηρακλής που με ενημέρωσε. Ζει και πλέον εδώ στην Αθήνα και με ενημέρωσε και όλο αυτό. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι από την Αθήνα που μας ακούνε διαδικτυακά. Οπότε δεν το αποκλείω με το που τελειώσει η εκπομπή να σου έρθει καμιά πρόσκληση για την πίτα, να ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι μέσα σε κάτι βραβεία αυτή τη στιγμή. Πώς ένιωσες που με το που έγινε viral το βιντεάκι, όλοι αυτοί οι φίλοι του Ηρακλή μπήκαν στη διαδικασία να σου στείλουν έτοιμα. Κάτι σου κάνει αυτό, έτσι. Έπαθα εγκεφαλικό βασικά. Θέλω να σου πω ότι εκεί που καθόμουν την Κυριακή, είναι η μόνη μέρα που χαλαρώνω μετά την εκπομπή. Ξαφνικά μου στέλνει ο αδερφός μου το link από το Blue Arena, αν δεν κάνω λάθος. Μου στέλνει τι να έχει γίνει viral. Μου στέλνει μετά στο Facebook το σύνδεσμο από τη σελίδα του Ηρακλή που ανέβηκε το απόσπασμα και αυτό και ξαφνικά έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Όσους είναι Ηρακλής, τους αγαπάμε. Τι να κάνουμε. Ναι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Και ξέρεις, ο κόσμος, και εγώ τους αγαπάω. Ο κόσμος έχει ανάγκη σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, γιατί το είπε σωστά ότι θα επιστρέψουμε πάλι, θα είμαστε εδώ, δεν το παρατάμε, είμαστε διαφορετικοί. Έχει ανάγκη για το οτιδήποτε μπορεί λίγο να τους ανεβάσει την ψυχολογία. Έστω και κάτι που να είναι δευτερολέπτο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ακούω μουσική, οπότε πρέπει να σε αφήσω, γιατί ξέρω ότι έχεις υποχρέωση. Ωραία. Καλά βραβεία, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έρθεις κάποια στιγμή και εδώ να φέρεις γούρι στον Ηρακλή, στο ποδόσφαιρο. Και όπου άλλο θες. Με χαρά. Να είσαι καλά, Τίνα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.